Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι υπεγράφει αυτή η σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Κανείς φορέας της Κρήτης δεν παρευρέθη σε αυτήν την συνάντηση. Είναι ιδιαίτερα αρνητικό. Εχμές Σταύρου Αρναουτάκη προς την κυβέρνηση, καθώς δεν προσκλήθηκαν Περιφέρεια Κρήτης, βουλευτές, δήμαρχοι και τοπικοί φορείς στην υπογραφή της δανειακής σύμβασης ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο κατασκευής του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι, διαδικασία που έλαβε χώρα στο Υπουργείο Οικονομικών, παρουσία και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Δεν γίνεται βουλευτές του νησιού να μην προσκαλούνται σε αυτή τη συνάντηση. Και περιφέρεια, συγγνώμη, και περιφέρεια. Και Δήμοι, έτσι. Αλλά ξεκινώ και βουλευτές όλων των κομμάτων. Γιατί το έργο αυτό δεν είναι έργο ενός κόμματος, ούτε της προηγούμενης κυβέρνησης, ούτε της σημερινής. Είναι έργο των πολιτών της Κρήτης, της ανάπτυξης της Κρήτης. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Δημάρχου Μηνώα Πεδιάδας, Μανώλη Φραγκάκη. Η ενημέρωση η οποία έχουμε εμείς σαν Δημοτική Αρχή και από ό,τι έχω αντιληφθεί και οι άλλοι φορείς της Κρήτης, είναι έως μηδενική. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, δεν ξέρουμε τίποτα. Εγώ ενημερώνομαι από την εταιρεία. Η ενημέρωσή μου από την εταιρεία είναι ότι υπάρχει περίπτωση η έναρξη παραχώρησης υπογραφή να γίνει και μέχρι τέλος του μήνα στην Αθήνα και όχι εδώ, στις 8 του μήνα. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του, σημειώνοντας μάλιστα ότι η επίμαχη σύμβαση υπεγράφει με καθυστέρηση. Το ζητούμενο είναι ότι υπεγράφει αυτή η σύμβαση που μπορούσε να έχει υπογραφεί πιο μπροστά. Εάν θέλουμε να στηριχτούμε σε μία ανάπτυξη, εάν θέλουμε να στηριχτούμε σε ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, δεν γίνεται χωρίς τους Δήμους και τις περιφέρειες. Αυτοδιοικητικοί κάνουν λόγο και για λυπή ενημέρωση από την κυβέρνηση και σε σχέση με την κάθοδο Μητσοτάκη στο νησί στις 8 Φεβρουαρίου. Και δεν ξέρουμε αν θα έρθει ή δεν θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Προετοιμαζόμαστε πάντως, θα πάρει το υπόμνημα που έχουμε να του δώσουμε, γιατί υπάρχουν αρκετά προβλήματα και αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να διεκδικήσουμε και τα οποία δεν είχαν συμφωνηθεί με τη σύμβαση παραχώρησης. Βολές υπήρξαν και για την έλλειψη ενημέρωσης σε σχέση με το σχεδιασμό αξιοποίησης του υφιστάμενου αεροδρομίου Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Όχι, δεν έχουμε ενημερωθεί από κανένα. Ούτε από τον αρμόδιο υπουργό, ούτε και από καμία άλλη αρχή. Και πρέπει να προσθέσω ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει πρόθεση και προτίθεται να το πράξει εντός των προσεχών ογείων μηνών να αναθέσει μια μελέτη για την εκπόνηση ειδικού χωρικού σχεδίου στην περιοχή, που θα αφορά ολόκληρη τη δημοτική ενότητα της Νέας Αγίου Καρναζού και όχι μόνο το αεροδρόμιο Καζαντζάκης. Ούτε γνωρίζουμε ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του Υπουργείου, γιατί αναφέρεται στην σύμβαση ότι θα γίνεται εκταμείευση ανάλογα πώς θα πηγαίνει η πορεία υλοποίηση κάποιων έργων στο Καζαντζάκη. Σε αυτό περιμένουμε τώρα όταν έρθει το Υπουργείο και μας καλέσουν, γιατί μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε επίσημα ότι θα γίνει στις 8 του μήνα η κάθοδος και του κυρίου Πρωθυπουργού και των Υπουργών.